Ολοκληρώθηκε η διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη νέα συντακτική πράξη. Εδώ και αρκετά χρόνια από τη συστατική του πράξη, ο ενιαίος σύνδεσμος στερεών αποβλήτων περιείχε μέσα και τους υδάτινους σπόρους. Ήταν ένας από τους λίγους συνδέσμους σε ολόκληρη την Ελλάδα που είχε ως αντικείμενο και τους υδάτινους σπόρους. Όμως με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και με την πρόσφατη νομοθεσία, παράδειγμα αναφέρω ως παράδειγμα μάλλον την κοινή υπουργική απόφαση 509 του 2003, μάλλον δεν είναι πρόσφατη αυτή, πρόσφατη είναι η υπουργική απόφαση 2527 του 2009, το πρόσφατα δηλαδή το Γενάρη του 2000 όπως λέω, όπως αναφέρω, έγινε μία απόφαση η οποία έλεγε ότι οι φορείς αυτοί πλέον πρέπει να έχουν ως μοναδικό αντικείμενο την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και να μην περιέχουν καθόλου τους υδάτινους σπόρους. Ένα κατά αυτού του γεγονότος λοιπόν προβήκαμε στην τροποποίηση και στην αλλαγή της επωνυμίας του τωρινού συνδέσμου σε Φόσδα, νομού Αργολίδας, με την ίδια έδρα και με κάποιους σκοπούς τους οποίους βάλαμε στη συνέχεια και προσθέσαμε. Προσθέσαμε επίσης κάποιες παραγράφους για τη διοίκηση, για το προσωπικό, για την οργάνωση, για τη λειτουργία και αναφέρω εδώ και για τους σπόρους. Ότι τα δημοτικά συμβούλια όλου του νομού έλαβαν αποφάσεις οι οποίες ήταν νομοδοτικού χαρακτήρα και συνένεσαν σε αυτή την τροποποίηση. Εκτός από ένα Δήμο, ο οποίος είχε αντίθετη άποψη και ανέφερε ότι να μην απαλληφθούν οι υδάτινοι πόροι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι τα δημοτικά συμβούλια απλώς εξέφεραν την νομοδοτική τους άποψη και μόνο αυτή. Ήθελα να προσθέσω ότι όλη τη διαχείριση, τη μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την εν γέννη λειτουργία γύρω από το θέμα των στερεών αποβλήτων έχει ο ενιαίος σύνδεσμος. Η πρωτοβάθμη, ή μάλλον καλύτερα η πρώτου βαθμού δήμοι, δηλαδή εννοώ οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού, έχουν μόνο την συγκομιδή και τη μεταφορά στους χώρους όπου θα γίνεται η επεξεργασία από τους μελλοντικούς, όπως έχω αναφέρει, δηματοποιητές. Όλα αυτά έχουν στηριχθεί βέβαια στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όλες αυτές οι τροποποιήσεις στο 241 έως 245 άρθρο του κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων και είναι ένα θέμα καθαρά νομικό, όπου ο νομικός μας σύμβουλος ο κύριος Γκότσης συνετέλεσε και αυτός έτσι σε όλη αυτή την τροποποίηση του συνδέσμου. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια φάση πλέον όπου, όπως αναφέρω, οι Δήμοι θα έχουν μόνο τη συλλογή και τη μεταφορά και όλες τις άλλες εργασίες, όλες τις άλλες αρμοδιότητες περιέρχονται στο σύνδεσμο. Μπορεί όμως οι σύνδεσμοι, και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό γιατί είναι σημαντικό, να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ και ως αντισυμβαλόμενοι μέσα από εκεί να κάνουν διάφορες εργασίες και να συνεργάζονται στο επίπεδο αυτό. Παράλληλα πρέπει να πω ότι μπαίνουν όλες οι μορφές ανακύκλωσης και πρόσφατα μάλιστα θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Περνάμε σε μια ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών όπου με μια τριμερή σύμβαση μεταξύ των Δήμων και της εταιρείας ανακύκλωσης ΑΕ και ενός εργοστασίου το οποίο γνωρίζετε ότι έχει προσφάτως γίνει εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Άργους, έξω το Άργους, θα δύναται αυτή η εταιρεία να συλλέγει συσκευές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού χαρακτήρα, ενώ δηλαδή ψυγεία, κουζίνες, τηλεοράσεις, κομπιούτερ και βεβαίως ό,τι έχει σχέση με ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό υλικό και να το μεταφέρει σε αυτό το εργοστάσιο. Όμως θα δώσουμε κάποιο τηλέφωνο, θα προβούμε σε κάποιες ανακοινώσεις, θα δώσουμε σε ποιες ώρες θα κλείνονται ραντεβού για να πηγαίνουμε στα σπίτια και να κάνουμε τη συλλογή αυτών των ηλεκτρικών των συσκευών. Οι συσκευές αυτές, όπως γνωρίζετε, περιέχουν μέσα στοιχεία τα οποία είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και θα πρέπει να συλλέγονται με τρόπο προσεκτικό, να ανακυκλώνονται και να μην πετιούνται στις διάφορες πόλεις, μάλλον στις διάφορες περιοχές. Είναι μια σημαντική περίπτωση και νομίζω ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί ο κόσμος, θα τον ενημερώσουμε και σχετικά με ποιο τρόπο θα γίνεται η συγκομιδή αυτών των ηλεκτρικών συσκευών για να μπορέσουμε για μία ακόμα φορά να προστατεύσουμε τη ζωή μας και την υγεία μας και το περιβάλλον μας.